οράματα και του αποκάλυψε ο Θεός το τι θα γίνει στο μέλλον. Ήρθε σε έκσταση και είδε τον Χριστόν, τον μεγάλης βουλής άγγελο, να του λέει αυτά που θα σου πω είναι αληθινά και γράψε τα. Και είναι μακάριος, ευτυχισμένος εκείνος ο οποίος θα τα διαβάζει και θα τα ακούει. Και είδε τον άγγελο, ο οποίος είναι ο Χριστός βέβαια, να είναι εις το μέσον επτά λιχνίων. Είδαν επτά λιχνίες και εις το μέσον να είναι ο Χριστός και να δαστά στα χέρια του επτά αστέρια. Και ο ίδιος ο Χριστός εξήγησε στον Ιωάννη ότι οι επτά λιχνίες είναι οι επτά εκκλησίες. Οι δε επτά αστέρες είναι οι επίσκοποι των εκκλησιών. Και του ετώνησε, όσα ακούεις και όσα βλέπεις, θα τα γράψεις στο βιβλίο. Και τελικά, του είπε να γράψει επτά επιστολάς, τις οποίες θα στείλει στις επτά εκκλησίες. Θυμάστε την περασμένη φορά, είπαμε μία επιστολή που έστειλε στην Έφεσο. Ας την διαβάσουμε έτσι σύντομα για να την ευχηθούμε καλύτερα, διότι αυτή η επιστολή πολύ με συγκινεί και θα το δούμε παρακάτω. Το αγγέλο της εν Εφέσου εκκλησία θα γράψω. Τι να γράψει. Τάδε λέει ο κρατών τους επτά αστέρας εν τη δεξιά αυτού, ο περιπατών εν μέσω των επτά λιχνιών των χρυσών. Είπαμε τι είναι οι επτά λιχνίες και τι είναι οι επτά αστέρες. Περιπατούσε στο μέσο τους, διότι ήταν ο προστάτης τους. Επροστάτευε αυτές τις εκκλησίες. Και τους επτά αγγέλους που είναι αστέρες, που είναι οι επίσκοποι, τους είχε στο χέρι, δηλαδή τους εκαθοδηγούσε ο ίδιος ο Χριστός. Είδα τι του έγραψε, προσέξτε. Είδα τα έργα σου και τον κόπο σου και την υπομονή σου και ότι ου δίνει βαστά σε κακούς
και επίρασας τους λέγοντας εαυτούς αποστόλους είναι και ούκηση και έβρες αυτού ψευδής. Είδα τα έργα σου, λέει, και τον κόπο σου και την υπομονή σου. Τότε ζούσαν μέσα σε ιδεολάτρες και χρειάζεται πολύ σκόπος, πολύ υπομονή. Και ότι ούδη είναι βαστά σε κακούς, δεν επέτρεπες μέσα στο τίμιο σου να υπάρχουν κακοί άνθρωποι. Και ότι ούδη είναι βαστά σε κακούς, και επίρασας τους λέγοντας σε αυτούς αποστόλους είναι και ούκηση και έβρες αυτούς ψευδείς. Ήταν οι ψευδαπόστολοι οι οποίοι έκαναν τη μεγαλύτερη ζημία μέσα στην Εκκλησία, διότι παρουσιάζονταν ως Απόστολοι του Χριστού, ως ευσεβείς, ως ταλέντες από τον Θεό, και όμως εδίδασκαν λαθασμένα. Γι' αυτό λέγει τους Ήπρες ότι δεν είναι Απόστολοι, αλλά είναι ψευδείς Απόστολοι. Και υπομονή έχεις, και ευάστασας δια το όνομά μου και εγώ και κοπίακας. Έχεις πολλή υπομονή και δια το όνομά μου ευάστασες πολλούς κόπους αλλού καπέκαμες από τους κόπους τους πολλούς. Παρόλο όμως που τον επαινεί, έχει και κάτι να του πει, κάτι το λαθασμένο, κάτι το οποίο δεν έπρεπε να το κάνει. Τι είναι? Αλλά έχω κατά σου ότι την αγάπη σου την πρώτη αφήκας. Αυτό ήταν το μεγάλο λάθος του. Την αγάπη σου την πρώτη αφήκας. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Τον ενθουσιασμό του που είχε στην αρχή, το ζήλο του που είχε στην αρχή, σιγά σιγά εχαράρωνε και πήγε σε ένα σημείο που πλέον δεν εργαζόταν όπως πρέπει. Αυτό το πράγμα με συγγενεί πάρα πολύ, διότι το παθαίνουμε όλοι μας. Όλοι μας γενικώς. Διαβάζουμε κάτι και λέγουμε θα προσπαθήσω να βάλω μια αρχή, να τα τηρήσω. Και μπορεί να πάρει μερικές ημέρες και μετά πάμε πίσω και βρισκόμαστε πάλι στο ίδιο σημείο. Ακούμε ένα κήρυγμα, ακούμε κάτι τέλος πάντων και λέγω ή πηγαίνω και εξομολογούμε και λέγω μέσα μου δεν θα τα ξανακάνω, θα αγωνιστώ. Με όλη μου τη δύναμη θα προσπαθήσω να μην τα ξανακάνω. Και πράγματι αγωνίζομαι. Πηγαίνω οι μέρες ή εβδομάδες και σιγά σιγά, χωρίς να το καταλάβω, επανέρχομαι πάλι πίσω στο ίδιο σημείο που ήμουν πρώτα. Γι' αυτό του τονίζει με μεγάλη σοβαρότητα αυτό το πράγμα. Πρόσεξε, αφήκες την αγάπη σου την οποία είχες πρώτα. Και του το τονίζει και τον επιβλήθει μνημόνευε ουν πόθεν πέπτουκας. Δηλαδή, πού ήσουν, πού ήταν ο ζήλος σου ο πρώτος και πού έπεσες τώρα. Μνημόνευε ουν πόθεν πέπτουκας και μετανόησον και τα πρώτα έργα ποιήσον. Βλέπετε ότι δεν έκανε τα πρώτα έργα τα οποία έκανε. Με τόσο ζήλο, με πόθον τόπον, εργαζόταν πρωτήτερα και προχωρούσε. Ύστερα, σιγά σιγά, έχασε αυτό το ζήλο του και δεν έκανε τα πρώτα έργα τα οποία έκανε, του λέει. Γι' αυτό του λέει,
ημώνευε ουν πόθεν πέπτοκας και μετανόησον και τα πρώτα έργα ποίησον. Ιδε μη έρχομαι σι ταχύ και κινήσον τη λιχνία σου εκ του τόπου αυτής, εάν μη μετανοήσεις. Να πείσω. Τον απειλεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Κοίταξε, του λέει, να επιστραφείς εις τα πρώτα έργα τα οποία έκαμες. Να αγωνίζεσαι με πόθο, με όλη την ένταση, με όλη την αγάπη που είχες εις ο Θεόν στην αρχή, να αγωνίζεσαι με αυτόν τον τρόπο για να επαναλάβεις τα έργα τα οποία έκαμες πρώτα. Ποια είναι τα έργα? Να φέρνει τους ειδωλάτρες στον Χριστό. Εάν δεν μετανοήσεις, λέει, θα έρθω ταχύ, πολύ γρήγορα και θα μετακινήσω τη λιχνία σου από σου. Τι σημαίνει να μετακινήσω τη λιχνία σου από σου? Θα αφήσω τους ειδωλάτρες να επικρατήσουν και οι χριστιανοί να σκοπιστούν και να καταστραφεί η Εκκλησία σου. Διότι όταν λέει ότι άφησε την αγάπη την πρώτη, εννοούσε ότι και το πλήμνιο είχε καταρρώσει. Ήσαν όλοι ένοχοι και γι' αυτό λέει ενακινήσω την λιχνία σου όπως σου. Αλλά τούτο έχεις ότι μισείς τα έργα των Νικολαϊτών, αρκαγό μισό. Η Νικολαίδη ήταν μια αίρεση πολύ τρομερή. Έζουσαν μια ζωή άσωτη και νόμιζαν ότι είναι καλοί χριστιανοί. Ότι ο χριστιανισμός είναι ελευθερία. Μπορεί να κάνει κανείς ό,τι θέλει. Και ονομάζουν τον Νικολαίδη, διότι ο πρώτος που έπεσε σε τέτοιο βάραθρο ήταν ο Νικόλαος. Πολλοί λέγουν ήταν ο Νικόλαος εις Ευθαλιακών. Αλλά είναι αμφίβολο αν είναι εκείνος. Αλλά τούτο έχεις ότι μισείς τα έργα των Νικολαϊτών, ακαβώ μισό. Ο έχονους ακουσάτο τι το πνεύμα λέγει τις εκκλησίες. Ψάξετε, το πνεύμα το Άγιο τι λέγει, όχι στον επίσκοπο, όχι στη λιχνία, αλλά τις εκκλησίες. Δηλαδή είναι κάτι που ενδιαφέρει όλες τις εκκλησίες και σε όλους τους αιώνας. Και σήμερα μπορεί να εφαρμοστεί αυτόν, και αργότερα, πάντοτε, μπορεί ένας επίσκοπος να είναι αμελής και σιγά σιγά να πέφτει και όταν βλέπω τον επίσκοπο να αμαρτάνει ή να ζει μια έτσι ζωή χαλαρότητος, πέφτουν πλέον οι χριστιανοί και θα εφαρμοστεί τότε αυτό το οποίο λέει, θα μετακινηθεί η λιχνία από τον τόπο. Και εμείς το είδαμε έντονα στον τόπο μας. Βόρειος Κύπρος, με τόσες εκκλησίες, με τόσα μοναστήρια. Γιατί χάθησαν όλα? Δεν ζούσε με ζωή πνευματική και μετεκίνησε ο Θεός την λιχνία αυτή. Ήρθαμε όλοι προς τον Νότανδο. Τι γίνεται όμως? Ας γίνει μια ερώτηση. Είμαι καλύτερη τώρα από όπως είμαι τότε, δεν τον ήταν. Αυτό πρέπει να μας προβληματίζει και να μας ταράζει. Μήπως επιτρέψει ο Θεός κάτι χειρότερο από τότε? Και βλέπετε, το λέει ξεκάθαρα. Μετανόησον, κάμε τα έργα σου τα πρώτα, ειν άλλος
έρχομαι ταχύ και θα μετακινήσω την πυκνία να πω. Και αυτό το λέει σε όλες τις εκκλησίες, λέει. Τον εικόντι δώσω αυτό φαγήν εκ του ξύλου της ζωής, ο εστίν εν το παραδείσο του Θεού μου. Όποιον νικήσει την αμαρτία, τα έργα τα οποία δεν θέλει ο Θεός, όποιος τα νικήσει, θα του δώσω να φάγει από το ξύλο της ζωής που ήταν εν το παραδείσο. Δεν ξέρω αν θυμάστε στη γένεση που ήταν το ξύλο του γινώσκιν καλών και πονηρών και το ξύλο της ζωής. Όποιος έτρωγε από εκείνο το ξύλο, έγινε το αθάνατος. Το ξύλο της ζωής δεν είναι τίποτε άλλο παρά ο Χριστός με τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Όποιος νικήσει, λέει, θα του δώσω να φάγει από εκείνο το ξύλο της ζωής, που είναι τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και η Βασιλεία του Γεωργουράνιος. Εις αυτήν με τη γη είναι το σώμα και αίμα του Χριστού. Όποιος νικά μπορεί να κοινωνά και να έχει τον Χριστό μέσα του. Και λέγει να γράψει τότε εις τον δεύτερον άγγελο. Ο επίσκοπος λέγεται άγγελος, διότι αγγέλει, δηλαδή λέγει τα λόγια του Θεού στους πιστούς. Και το αγγέλο της Μύρνης, της Εσμύρνη Εκκλησίας, γράψω. Τάδε λέει ο πρώτος και ο έσχατος, ως εγέρεθα νεκρός και έζησε. Πόσο έτσι τονίζει αυτά τα πράγματα. Στον επίσκοπο της Μύρνης λέει, γράψω, τάδε λέει ο πρώτος και ο έσχατος. Ο Χριστός είναι ο πρώτος. Δεν υπήρχε πριν του τίποτε. Είναι συναίδιος με τον Πατέρα μου. Άμα ο Πατήρ, άμα και ο Υιός. Δεν υπήρχε χρόνος που να μην υπάρχει ο Υιός. Αλλά και ο έσχατος. Δεν υπάρχει τέλος για τον Υιό του Θεού, όπως και για τον Πατέρα. Όσε γένετο νεκρός, δηλεί την ανθρώπιση του Θεού. Ο Υιός του Θεού, ο οποίος είπε ο πρώτος, έγινε άνθρωπος και εσταυρώθη για τη σωτηρία των ανθρώπων. Και όμως λέει, έζησε. Ανεστήθη και ζει. Τι του έγραψε. Είδα σου τα έργα και τη θλίψη και την πτωχία, αλλά πλούσιωση και την βλασφημία εκ των λεγόντων Ιουδαίους είναι εαυτούς και ούκηση, αλλά συναγωγή του Σατανά. Είδα σου λέει τα έργα και τη θλίψη, τους αγώνες σου και τις στεναχωρίες σου και εσύ είδα. Είδα και την πτωχία σου. Δεν ήταν πλούσιος, ήταν φτωχός. Υπόφερε, εδιψούσε, επεινούσε. Αλλά όμως είσαι πλούσιος, λέει. Είναι πλούσιος στα πνευματικά, στην χάρη του Θεού. Παρόλη την πτωχία που έχεις, είσαι όμως πλούσιος στα πνευματικά ή στην χάρη του Θεού. Και την βλασφημία εκ των λεγόντων Ιουδαίους είναι αυτούς και ούκηση, αλλά συναγωγή του Σατανά. Οι Ιουδαίοι συμμαχούσαν με τους ιδωλάτρες εναντίον των χριστιανών. Γι' αυτό λέει εκείνος οι οποίοι λέγονται
λέγεται συναγωγή του Σατανά. Διότι αν ήσαν πραγματικοί Ιουδαίοι, θα επίστευαν στον Χριστό. Οι προφήτες τους και όλοι οι Άγιοι της Παλαιάς Διαθήκης επιλούσαν για τον Χριστό, επροφήτευαν για τον Χριστό. Και αν ήσαν πραγματικοί Ιουδαίοι, θα επίστευαν στον Χριστό. Τώρα που πας εναντίον του Χριστού και συμμαχούμε με τους ιδωλολάτρες, είναι συναγωγή του Σατανά. Δεν μηδέν φοβού αμέλης παθήν, του προλέγει ότι να διωχθεί. Με φοβάσαι, λέει, από εκείνα που θα πάθεις. Ιδού δι μέλη βαλήν ο διάβολος εξ ημών εις φυλακήν, ή να πειραστείτε και έξετε θλίψη ημέρας δέκα. Γίνου πιστός άκρη θανάτου και δώσωση το στέφανο της ζωής. Με φοβάσαι, παιδί, το ότι μέλης να πάθεις, θα διωχθείς και ο διάβολος λέει να σε βάλει στην φυλακή ημέρας δέκα, που σημαίνει λίγο καιρό, όχι πολύ καιρό. Γι' αυτό γίνω πιστός άχρη θανάτου και δώσωση το στέφανο της ζωής, την βασιλεία των ουρανών. Και πράγματι στη Σμύρνη είναι εκεί που μαρτύρησε ο Άγιος Πολύκαρπος, ο Αποστολικός Πατέρας και ο Άγιος Νικόλαος, σαν επίσκοπη Σμύρνης, και μαρτύρησαν με τον Χριστό. Δηλαδή, σε αυτόν τον επίσκοπο δεν έχει τίποτε κακό να του πει. Είναι ο μοναδικός που είναι σε όλα εντάξει και για την αγάπη του έχησε για το αίμα του. Ο έχονους ακουσάτο τι το πνεύμα λέγει της Εκκλησίας. Ο νικών που μη αδικηθεί εκ του θανάτου του Δευτέρου. Ο έχονους ακουσάτο τι το πνεύμα λέγει της Εκκλησίας. Μόλι εγώ με αυτιά. Όλοι ακούμε. Δεν μου δίνει αυτιά. Όποιος έχει αυτιά πνευματικά, όχι αυτά. Τα αυτιά που έχουμε τα εξωτερικά τα έχουν όλοι. Και οι ιδωλολάτρες και οι άπιστοι και οι αμαρτωλοί. Όσοι έχουν αυτιά πνευματικά, ας καταλάβουν το βάθος των λόγων των οποίων λέμε. Διότι ο νικών που μη αδικηθεί εκ του θανάτου του Δευτέρου. Ποιος ήταν ο θάνατος ο Δεύτερος? Μελλοντικός. Εμείς ξέρουμε ότι μια φορά θα πεθάνουμε. Πεθάνουμε και δεύτερη φορά. Ο πρώτος θάνατος είναι ο φυσιολογικός θάνατος. Όλοι οι άνθρωποι θα πεθάνουν. Ο δεύτερος θάνατος είναι ο χωρισμός του ανθρώπου από τον Θεό. Εκεί είναι ο πιο άσχημος, ο σκληρός θάνατος. Εδώ και να μην μαρτυρήσει κανείς για την αγάπη του Χριστού, θα έρθει η μέρα που θα πεθάνει. Ενώ ο δεύτερος θάνατος, ο χωρισμός δηλαδή από τον Θεό, εκείνος είναι πλέον σκληρότατος, διότι πηγαίνει στην κόλαση. Μακριά από τον Θεό είναι η κολασμένη. Γι' αυτό μη φοβάστε σαν να τους λέει. Διότι, εάν αποθάνετε, εάν μαρτυρήσετε, μην το φοβάστε αυτό.
Εκκλησία. Και το Αγγέλο της εν Περγάμου Εκκλησία γράψω. Τάνε λέγει ο έχων την ροφέα, την δίστομα, την οξία. Να γράψεις τον επίσκοπο της Περγάμου. Αυτά λέγει ο έχων την ροφέα, την δίστομα, η οποία κόβει και από τη μία μεριά και από την άλλη. Και είναι και οξία, δηλαδή. Τι λέει, είδα τα έργα σου και που κατοικείς, όπου ο θρόνος του Σατανά στην Πέργαμο υπήρχαν ιδωλατρίες πολύ μεγάλο βαθμό. Γι' αυτό λέει είναι ο θρόνος του Σατανά. Και κρατείς το όνομα μου και ού κυρνήσω την πίστη μου. Και εν τες ημέρες εσ αντίπας ο μάρτης μου ο πιστός, ως απεκτάρθη παροιμήν όπου ο Σατανάς κατοικεί. Εκεί εμαρτύρησε ο Άγιος Αντίπας στην Πέργαμο. Διότι δεν αρνήθη την πίστη, αλλά έχω κατά σου ολίγα. Τι όμορφα το λέει, πράττω τους επενεί, ότι εκράτησαν την πίστη και τα λοιπά, ύστερα τους λέει με έναν τρόπο έτσι όρφο, έχω κατά σου ολίγα. Ό,τι έχεις εκεί, κρατούντας την διδαχή Βαλαάμ, ως εδίδαξε τον Βαλάκ, βαλήν σκάνδαλο ενώπιον των ιών Ισραήλ και φαγήν ειδωλόθητα και πορνεύσε. Δεν ξέρω αν έχετε υπόψη σας την ιστορία του Βαλαάμ και του Βαλάκ. Θυμάστε. Δεν θυμάστε, είναι καλά να την πούμε, αφού παρομοιάζει την εκκλησία αυτή, ότι έχει οπαδούς του Βαλάκ και του Βαλαάμ. Όταν ήρθαν οι Εβραίοι από την Αίγυπτο στην Παλαιστίνη, έφτασαν σε μια μεγάλη πόλη που ο βασιλεύς ήταν ο Βαλάκ. Είδε το στρατό των Εβραίων και φοβήθηκε. Οι Εβραίοι είχαν 600.000 στρατιώτες. Ήταν τρομεροί. Όταν έφυγαν από την Αίγυπτο θα ήσαν περίπου 2 εκατομμύρια. Και οι 600.000 έφεραν όπλα. Όταν είδαν αυτό το πλήθος σε φοβήθηκε. Ο Βαλαάμ ήταν προφήτης, μάγος, μέσα σε μια άλλη χώρα και έστειλε ανθρώπους να τον βρούσει και να τον καλέσουν να έρθει εις την πόλη του για να καταραστεί τους Εβραίους, διότι όποιος σε καταράτω δεν επήγαινε να μπροστά. Επήγαν το λοιπόν, στην αρχή δεν ήθελε να έρθει ο Βαλαάμ. Μετά όμως αφού του έταξαν πολλά χρήματα και δώρα, ξεκίνησε να έρθει. Και έρχεται με το γαϊδουράκι μου. Και στον δρόμο ένας άγγελος επαρουσιάστη μπροστά στο γαϊδαρό και τον εμπόδιζε να προχωρήσει. Ο Βαλαάμ που ήταν καβαλάρης πάνω του, δεν τον έβλεπε τον άγγελο. Και εκτύπαν τον συνεχώς. Εκτύπαν τον, πήγε σε ένα στενό μονοπάτι, αισθάνθηκε ο άγγελος μπροστά του, ένα μπροστά, με πίσω να πάει, με μπροστά να πάει. Το καημένο το γαϊδουράκι,
που τους τύπους έπαιζε χαμένο. Και άνοιξε το στόμα του και μίλησε. Γιατί με χτυπάς, του λέει. Έχει τόσο καιρό που σε υπηρετώ. Σου παρήκουσα καμιά φορά. Δεν βλέπεις αυτό που είναι μπροστά μου, λέει. Εκείνη την ώρα είδε τον άγγελο. Εκείνη την ώρα τον είδε. Και κατάλαβε το λάθος του. Και του λέει ο άγγελος, πού θέλεις να πάεις. Με κάλεσε, λέει ο Βαλάκ, για να πάω εκεί να καταραστώ τους Εβραίους. Λέει του, θέλει να πάεις. Θέλω για να ξεκινήσω, σημαίνει θέλω. Να πάεις, του λέει, αλλά ό,τι σου πω εγώ θα πεις. Ό,τι λόγια σου πω εγώ, εκείνα θα πεις στους Εβραίους. Δεν συμφωνήσασαι. Επήγαινε λοιπόν στην πόλη του Βαλάκ, του είπε ότι να καταραστεί τους Εβραίους. Ο άγγελος του είπε να τους ευλογήσει τους Εβραίους. Και αντί να τους καταραστεί, τους ευλόγησε. Λέει του βασιλιάς, τι σε έφερα, για να τους ευλογήσεις ή για να τους καταραστείς. Και λέει, αυτήν την εντολή έχω. Και θύμωσε ο Βαλάκ, αλλά τι θα του έκανε. Πάνω σε αυτόν τον θυμό, του λέει να σας πω κάτι άλλο. Να τους καταραστώ δεν μπορώ. Να κάνετε μια μεγάλη εορτή και να πάρετε εκεί γυναίκες, άσχημες, πόρνες γυναίκες, και να καλέσετε και τους Ισραηλίδες να φάμε μαζί σας, να διασκεδάσουν και να τους δώσετε αυτές τις γυναίκες να αμαρτήσουν μαζί μας. Και όταν κάνονταν αυτή την αμαρτία ενώπιον του Θεού, ο Θεός τους δεν θα τους βοηθήσει. Καταλάβετε τι τους είπε. Και πράγματι το έκαναν και ο Θεός τους ετοιμώρησε πάρα πολύ τους Εβραίους. Όσοι έκαναν αυτή την πράξη, τα σκοτώθησαν όλοι. Και θυμούμαι κάτι που διάβασα σε ένα βιβλίο για την ιστορία της δική μας, το Κοσιδίο, που ο ελληνικός στρατός κατέλαβε τη Σμύρνη και προχωρούσε προς την Άγκυρα. Να πάει στην Άγκυρα και να κόψει την Κωνσταντινούπολη από την άλλη μεριά για να την πάρουν οι Έλληνες. Και προχωρούσε. Τι συνέβη όμως. Η ελληνική κυβέρνηση έστειλε 2.000 όρνες για τους στρατιώτες τους. Καταλάβετε, ό,τι έκαμε ο Βαλαάμ με τον Βαλάκ, έκαναν τότε οι Έλληνες και στείλαν εκεί αυτές τις πόρτες. Όταν έκαναν αυτή την πράξη ο στρατός ο ελληνικός, αμέσως οι Τούρκοι επιρροτήναν, βοήθηκαν από την Ευρώπη και έβαλαν τον στρατό μπροστά και τον έριξαν στη θάλασσα. Και τότε έγινε εκείνη η συμφωνία να φύγουν όλοι οι Έλληνες από την Μικρονασία και όλοι οι Τούρκοι από την Ελλάδα. Και έγινε η ανταλλαγή πληθυσμών. Και χάσαμε εκείνα όλα τα οποία είχαμε. Και εάν θυμάστε, όλες οι εκκλησίες αυτές οι 7 που λέγει εδώ, οι 6 είχαν μετακινηθούν. Είχαν χάσει την ιδιότητα τους πλέον οι εκκλησίες εκείνες και έμειναν η εκκλησία της Μύρνης η τελευταία, η οποία χάθηκε και εκείνη το 22. Διότι έκαναν αυτή την πράξη, την οποία έβαλε ο Βαλαάμ, τον Βαλάκ, να κάνει για τους Εβραίους. Γι' αυτό ας προσέξουμε πάρα
σήμερα αυτή η αμαρτία πληθύνεται συνεχώς, συνεχώς μέσα στην νήσο μας, μέσα στην νήσο των Αγίων. Και θα περιμέναμε τιμωρίες, διότι διώχνουμε με τα ίδια μας τα χέρια την χάρη του Θεού. Και όταν φύγει η χάρη του Θεού, έρχεται ο Σατανάς και μας κάνει άλλο κάτω. Είπε σχέδιο ο Θεός κάποτε στον Αβραάμ ότι αν έβρισκε 10 πιστούς στα Σόδομα και τα Γόμορα, δεν θα τα κατέστρεφε. Και όμως δεν είπε. Μόνο τον Λότ και την οικογένεια του. Φαίνεται ότι σε εμάς θα υπάρχουν οι 10, για να μην μας καταστρέφει τελείως. Ας προσέξουμε όμως και ας βοηθήσει ο ένας τον άλλον. Το σημαίνει μες στην χριστιανία. Τι σημαίνει χριστιανία? Να κάνουμε το έργο του Χριστού, δηλαδή να βοηθήσουμε για τη σωτηρία του ανθρώπου. Ο καθένας τους συγγενείς του, τους δικούς του, εκεί που δουλεύουν, να βοηθήσουμε να σταματήσει αυτόν τον κακό. Ιδάλλου μας θα έχουμε τιμωρίες. Αυτή το λοιπόν ήταν η ιστορία του Βαλαάμ και του Βαλάκ, που τον κατηγορεί εδώ ότι είχε στην Μητρόπολη. Αλλά έχω κατά σου λίγα, ότι έχεις εκεί κρατούντας την διδαχή Βαλαάμ, ως εδίδαξε τον Βαλάκ, βαλήν σκάνδαλο ενώπιον των ιών Ισραήλ και φαγήν ιδωρότητα και πορνεύσε. Ούτως έχεις και εσύ κρατούντας την διδαχή των Νικολαϊτών ομοίως. Οι Νικολαίτε, όπως είπαμε, ζούσαν μια ζωή άσοδη. Μετανόησον, εάν δε μη, έρχομαι συνταχή και πολεμήσω με ταυτόν εν τη ροφέα του στόματός μου. Από το στόμα του Χριστού υπάρχει ροφέα δυνατή. Δίστομο λέει. Λοιπόν, εις τους πιστούς είναι ο λόγος του, ο οποίος φθάνει μέχρι την καρδία των χριστιανών. Εις τους απίστους γίνεται θάνατος, κόβει από την άλλη μεριά και καταστρέφει τους απίστους και τους ιδωλάτρες. Ο έχονους ακουσάτο τι το Πνεύμα λέει τις εκκλησίες. Βλέπετε σε κάθε επιστολή το λέει αυτό το πράγμα, ότι δεν είναι μόνο για την εκκλησία εκείνη. Για όλες τις εκκλησίες όλων των αιώνων. Τον εικόντι δώσω αυτή του μάνα του κεκριμένου και δώσω αυτό ψήφων λευκήν. Και επί την ψήφων όνομα κενών και γραμμένων, ο ουδής είδε ημί ο λαμβάνω. Τον εικόν δι δώσω αυτό του μάνα του κεκριμένου, όπως τότε με το μάνα έτρεφε τους Εβραίους ο Θεός, τώρα θα τους δώσει μάνα κεκριμένων όμως, δηλαδή τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Σε εκείνους που θα νικήσουν, θα τους δώσει τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Και δώσω αυτό ψήφων λευκήν. Η ψήφος είναι ένα κομμάτι, ας πούμε, μεταλλιών, η πέτρα, που γράφει πάνω το όνομα του. Είναι όπως η σημερινή ταυτότητα. Τότε θα τους δώσει ψήφων λευκήν, δηλαδή καθαρά, ότι είναι δική του άνθρωποι. Και επί την ψήφων όνομα κενών.
διαγραμμένο. Το όνομα των καιρών είναι ο Χριστιανός. Είναι το κενό όνομα. Ο ουδής είναι ημί απολαμβάνω. Τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος που έχει κάθε Χριστιανός, ο ίδιος τα ξέρει. Ο ίδιος θα νιώθει μέσα του. Αλλά θα του δώσει ψήφο λευκή που θα μπορεί οπουδήποτε πάει να τη δείχνει και να ξέρουμε ότι είναι δικός του Θεού. Και συνεχίζει εις τον άλλον άγγελο, εις τον άλλον επίσκοπο. Και το αγγέλο της εμφυατήρης εκκλησίας γράψω. Τάδε λέγει ο Υιός του Θεού, ο έχων τους οφθαλμούς αυτού ως φλόγα πυρός και οι πόδες αυτού όμοιοι χαλκολιβάνου. Τάδε λέγει ο Υιός του Θεού, γι' αυτό που μιλάει στον Ιωάννη, είναι ο Λόγος του Θεού. Ο έχων τους οφθαλμούς αυτού ως φλόγα πυρός, δηλαδή βλέπει τα πάντα. Είναι όλα φωτεινά ενώπιον του. Είναι όπως τη φωτιά που φέγγει και βλέπει στα πάθη των καρδιών των ανθρώπων. Και οι πόδες αυτού όμοιοι χαλκολιβάνου. Χαλκολιβάνου δηλαδή είναι χρυσός και άγριος, που θέλει να τονίσει τη στερεότητα. Είναι στερεή η πόδες του. Και του του λέει, είδα σου τα έργα και την αγάπη και την πίστη και την διακονία και την υπομονή σου και τα έργα σου τα έσκατα πλήωνα τον πρώτο. Και τούτο τον επενεί στην αρχή. Είδα σου και τα έργα και την αγάπη και την πίστη που έχεις προς τον Θεό και την διακονία και την υπομονή σου. Διέκανε το έργο του με μεγάλη υπομονή. Και τα έργα σου τα έσκατα πλήωνα τον πρώτο. Δηλαδή τα έργα σου είναι πολύ μεγαλύτερα τώρα παρά στην αρχή. Αλλά έχω κατά σου ολίγα. Έχει και γι' αυτόν κάτι να του πει. Ότι αφείς τη γυναίκα σου η Εζάβε ή λέγει αυτήν προφήτη και διδάσκει και πλανά τους αιμούς δούλους πορνεύσε και φαγήν ειδωλόθητα. Τότε οι επίσκοποι παντρεύονται, ήσαν παντρεμένοι. Μέχρι την έκτη Οικουμενική Σύνοδο παντρεύονται οι επίσκοποι. Και η γυναίκα του αυτού του επισκόπου είχε τόση έπαρση που έλεγε ότι είναι προφήτησα. Και εδίδασκε διαστραμμένα τους ανθρώπους. Διδάσκει και πλανά τους αιμούς δούλους και τους εδίδασκει τι, να πορνεύουν και να τρώγουν ειδωλότητα, όπως η Νικολαίδη. Και έδωκα αυτή χρόνο ή να μετανοήσει και ού θέλει μετανοήσει εκ της πορνείας αυτής. Δεν την εθανάτωσα αμέσως. Να την περίμενα να μετανοήσει. Ιδού βάλω αυτήν εις κλίνη και τους μοιχεύοντας με ταυτής εις θλίψη μεγάλη, εάν μη μετανοήσωση εκ των έργων αυτής. Βεβαίως, δεν είναι μόνο την γυναίκα. Η γυναίκα του αρέσει και άλλους πολλούς. Και βλέπει, λέει, η δουβάλλω αυτή εις κλίνη, δηλαδή θα την αρρωστήσω,
πέσει εκεί άρρωστη, παράδειγος, πάνω σε μια μικρή. Και τους μοιχεύοντας με ταυτής, εις θλίψη μεγάλη, θα τους δώσει και εκείνους κακά, θα τους τιμωρήσει. Εάν μη μετανοήσωσιν εκ των έργων αυτής. Δηλαδή τους δίδει ακόμα παράτηση, εάν μη μετανοήσωσιν. Εάν μετανοήσωσιν, εντάξει, τους συγχωράω. Και τα τέκνα αυτής αποκτενώ εν θανάτω. Όσα αποκτήθησαν παιδιά από αυτές τις πράξεις, θα τα θανατώσονται. Και γνώσονται πάσε εκκλησία ότι εγώ ημί ο ερευνών νεφρούς και καρδίας και δώσω ημί νεκάστο κατά τα έργα ημών. Πολλοί νομίζουν ότι τα έργα που κάνουν τα αμαρτωλέργα δεν τα ξέρει κανένα. Τα κάνουν γρυφά. Ο Θεός τα ξέρει. Γνωρίζω, λέει, είμαι εγώ ο οποίος ερευνώ νεφρούς και καρδίας και θα δώσω εις έκαστον κατά τα έργα αυτού. Ημίν δε λέγω της λυπής, της ενθυατήρης, όσοι ουκ έχουσι την διδαχήν ταύτην, ήτινες ουκ έγλωσαν τα βαθέα του σατανά ως λέγουσιν. Μέσα στον κόσμο αυτόν υπήρχαν και καλοί άνθρωποι, καλοί χριστιανοί. Γι' αυτό λέει, ημίν λέγω της λυπής, της εμφιατήρης, ότι όσοι ουκ έχουσι την διδαχή ναύτη, όσοι δεν επίστευσαν στην διδαχή της Ιεζάβελ, ήτινες ουκ έγνωσαν τα βαθέα του σατανά, δηλαδή τις αμαρτίες τις μεγάλες, στο οποίο διδάσκει ο σατανάς, ως λέγουσι. Ου βάλλω εφημάς άλλο βάλλω. Δεν θέλω τίποτε από εσάς άλλο. Αρκεί να κρατηθείτε εδώ που είσαστε. Πλην ο έχετε κρατήσατε, άχρησού ανοίξω. Αυτή από τα ενάρετα έργα τα οποία έχετε, θα κρατήσετε μέχρι σ' έφερε. Και ο νικών και ο τυρών άχρη τέλους τα έργα μου, δώσω αυτό εξουσία επί των εθνών. Όταν κανείς ζει ζωή πνευματική, αγία ζωή, τότε έχει επίδραση στα έθνη και θα κερδίσει και εθνικούς πολλούς. Αυτό λέει, θα σου δώσω εξουσία επί των εθνών. Και επιμανεί αυτούς εν ράβδο σιγηρά, ως τα σκεύη τα κεραμικά συντριβήσετε ως καγό ήλυφα παρά του πατρός μου. Θα είναι τόσο σταθεροί, όσοι δεν ακούν, θα συντρίβονται όπως τα κεραμικά σκεύη λέει. Και δώσω αυτό τον αστέρα των πρωινών. Ποιος είναι αστέρας των πρωινών? Πώς το λέω αυτό που παρατέπει πρωινών? Αργυρινός. Αργυρινός βλέπετε όταν το δει, όταν το δούμε, καταλάβουμε σε λίγο να έρθει ο ήλιος. Έτσι θα του δώσω αυτόν τον αστέρα, τον φωτεινό αστέρα που επακολουθεί μετά ο Χριστός. Ο έχονους ακουσάτο τι το πνεύμα λέγει τις εκκλησίες. Και τελειώνει και το δεύτερο κεφάλαιο. Ας συζητήσουμε και λίγες απορίες, πιστεύω θα έχετε.
εκκλησία μου. Δεν ζήσω η πνευματική καταρρευτική. Θα επιτρέψει ο Θεός ένα πόλεμο, μια ρώσκηση, μια θεομηνία που να εξαφανιστεί εκεί η εκκλησία. Όπως είπαμε, οι εκκλησίες της Μικράς Ασίας δεν υπάρχουν σήμερα. Όπως οι εκκλησίες της Βορείου Κύπρου δεν υπάρχουν σήμερα. Και πόσες άλλες εκκλησίες οι οποίες καταστράφησαν. Άρα έχουμε να διαλέξουμε ή τον δρόμο του Χριστού ή τον δρόμο της αμαρτίας. Ο δρόμος του Χριστού βαστάλεγε τους δικούς του μέσα στο χέρι μου, δηλαδή τους προστατεύει, είναι δική του. Οι άλλοι τους μετακινεί, τους αφήνει και χάνονται. Καθένας μας να σε ρωτήσει τον εαυτό μου σε ποιο στρατόπεδο υπάρχει. Στους δικούς του Χριστού ή στους δικούς του σατανά της αμαρτίας. Μα σας βλέπω έτσι λυπημένες είναι. Πρέπει να ξέρουν τι κάνει η γυναίκα, η γυναίκα να ξέρει τι κάνει ο άντρας και να βοηθάμε ένας τον άλλο. Δεν υπάρχει μια αμέλεια, δεν με νοιάζει, ό,τι θέλει ας κάνει. Όχι. Η Εζάβελ που λέει εδώ, ξέρετε ποια ήταν. Ήταν η γυναίκα του Αχάβ στην Παλαιά Διαθήκη, ο οποίος Αχάβ ήταν Ισραηλίτης. Η γυναίκα ήταν ξένη, δεν ήταν λάτρησα. Ήταν όμορφη όμως. Αυτόν τον εγκακώνει όμορφια. Και την επήρε και την έφερε στο παλάτι του ως γυναίκα. Και αυτή, επειδή έκανε ό,τι ήθελε, δεν την αγαπούσε τόσο πολύ, έφερε τα είδωλα μέσα στους Εβραίους, μέσα στο Ισραηλικό λαό. Έδιωξε τους ιερείς, τους έσφαξε, τους εγκατάστρεψε και έφερε την ιδωλατρία μέσα στο έθνος του Ισραήλ. Είναι η εποχή εκείνη που ο Ηλίας έκανε εκείνο το θαύμα και έφερε φωτιά από τον ουρανό και άναψε η θυσία του. Και τότε πίστευσε ο λαός ότι ο αληθινός Θεός δεν είναι ο Βαάλ, αλλά είναι ο Κύριος, δηλαδή εκείνο που πίστευε ο Ηλίας. Και τότε αφού όλος ο λαός φώναξε έτσι, λέει ο Ηλίας, συλλάβετε όλους τους ιερείς της Εσχήνης, δηλαδή τους των ειδώλων, και φέρτε τους εδώ, να τους θανατώσουν όλους. Και θανάτωσαν κάπου 350 ιερείς. Ήταν τότε λίγο έτσι, 3,5 χρόνια δεν έβρεχε. Και λέει του Αχάβ, ζεύξε το άρμα σου και πήγαινε γρήγορα στην πόλη σου, διότι έρχεται για τώρα βροχή πολύ. Και γονάτισε, λέει ο προφήτης Ηλίας, και τότε έκανε πάρα πολλές βροχές. Όταν πήγαινε όμως στο παλάτι του, το είπε στην Ιεζάβελ, ότι εφόρευσε ο Ηλίας τους ιερείς όλους των ιδωλατρών. Και λέει και η Ιεζάβελ, αύριο θα του κόψουν την κεφαλή, όπως έκοψε τις κεφαλές των προφητών των δικών μου. Ναι.
άκουσε το καημένο ο προφήτης Ηλίας και φοβήθηκε. Φοβήθηκε και έφυγε. Κουράστηκε, λέει, και έπεσε να κοιμηθεί κάτω από ένα δεντρόν. Όταν κοιμήθηκε, τον έσπρωξε κάποιος άγγελος και του λέει, σήκω, φάγε και πήγε ότι πολύ από σου η οδός. Εσηκώστηκε, λέει, έφαγε, έπινε και κοιμήθηκε ξανά. Πάλι τον έσπρωξε. Σήκω, φάγε και πήγε ότι πολύ από σου η οδός. Και τι ήταν, μου λέει, μια μπίτανα εκεί που ξαμάτινε και λίγο νερό. Αυτά ήταν εκεί. Και έφαγε και δεύτερη φορά και έπαιρνε. Και λέει μου οι ερμηνευτές, πώς έφαγε δεύτερη φορά. Σημαίνει την πρώτη φορά δεν εχόρτασε. Ήταν μυστευτής, έφαγε λίγο την πρώτη φορά και ύστερα την δεύτερη φορά το ξαναείπε, εμπορούσε να ξαναφάει. Και με εκείνη την γνώση λέγει, με περπάτησε 40 μέρες και 40 νύχτες δυστυχώς και πήγε στο όρος χώριο, στο Σινά. Και τον βρίσκει εκεί ο Θεός και τον μειονεύεται. Πού ήρεπεις εσύ εδώ, του λέει. Και ότι είναι παράπονο, του λέει, εσκοτώσαν όλους τους ιερείς σου και έμεινε εγώ μονότατος και ζητήσουν την ψυχή μου που θα να δώσει αυτή. Δεν είσαι μονότατος. Έχει 7 χιλιάδες οι οποίες δεν έκλειναν, λέει, οι γόνοι το βάρ. Έμειναν πιστοί. Μη φοβάσαι. Στράφω, λέει, και πήγαινε πίσω και θα βρεις τον Ελισέ, τον χρήσεις προφήτη αντί σου. Και μετά έγινε η ανάπτυξη του προφήτου όσοι στον ουρανό. Αλλά θέλω να πω ότι μία γυναίκα όταν είναι διασταμένη και δεν έχει κάποιον να την εμπορήσει, κάνει πολύ κακό. Και τα ακούμε σήμερα στην κοινωνία δική μας. Όπως τότε η Ιεζάβελ το Αχά και η Ιεζάβελ του Επισκόπου του. Θα λοιπόν ας προσέξουμε, διότι ας τα λέγει ξεκάθαρο ο Ιωάννης. Γι' αυτό του είπε γράψω εις βιβλίο όσα θα δεις και όσα θα ακούσεις. Και θα είναι μακάριος, δηλαδή ευτυχισμένος, εκείνος που θα τα διαβάζει και εκείνος που θα τα ακούει. Σήμερα βλέπετε ότι δεν υπάρχουν. Βλέπετε η Σμύρνη που ήταν στο Βασίλειο. Ο Ιωάννης έγραψε την Αποκάλυψη το 95. Και για πόσα χρόνια υπήρχε η εκκλησία της Σμύρνης. Και για άλλες εκκλησίες υπήρχαν. Και σιγά. Φτύρωνο και ήταν πίσω. Συγχώρησαν ο Θεός και πάλι σιγά πήγαν πίσω στα πρώτα ονομαστήματά τους και καταστράφησαν με τα 200 χρόνια. Δεν αισθάθησαν. Άφησαν την αγάπη την πρώτη. Τι κακό είναι, παιδί μου, δηλαδή. Τα συμμετάνια που έδειξαν τότε
μέσα σε γέννη μόνη. Και εκείνο έκανε κατέβηνα από το θρόνο του, με κάθε συγχαμέ και παρακαλούσε τον Θεό να το συγχωρέσει. Και το συγχώρεσε ο Θεός. Και κακοφάνε το προφή του για μένα. Γιατί το κακοφάνε το κεφάλι ψεύτης. Είπαν τους ότι μετά τρεις ημέρες θα καταστραφεί, δηλαδή, και δεν καταστραφεί. Συνείδηση εσωτερικά και να δει σε ποιο στάδιο να βρίσκεται. Είμαι με τους δούλους του Θεού, είμαι με εκείνους που κοπιάζουν και θυσιάζονται για την αγάπη του Χριστού, τότε να προχωρήσουν με σαντός. Είμαι προς τους άλλους οι οποίοι σιγά σιγά χωρίς να το καταλάβουν γίναν πίσω. Μεταμονήσατε. Στραφείτε εις τα πρώτα σας έργα. Δάλλως θα έρθω